Κεφάλαιο πρώτο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. Κεφάλαιο πρώτο. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος. Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Εγένετο άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Ούκ ειν εκείνος το φως, αλλά ή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ειν το φως το αληθινόν. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ιδία ήλθε και οι ιδίοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος αρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού γεννήθησαν. Και ο Λόγος σάρξε γένετο, και εσκήνωσεν εν ημίν, και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και κέκραγε λέγον, ούτως ειν ον είπον, ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου ειν. Και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν, και χάριν αντί χάριτος. Ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια, δια Ιησού Χριστού εγένετο. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξήγησά το. Και αυτή εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων, ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσωσιν αυτόν, «Συ, τις ή» και ομολόγησε και ουκ ειρνήσατο και ομολόγησεν ότι εγώ ουκ εμί ο Χριστός και ρώτησαν αυτόν τι ουν Ηλίας εσύ και λέγει ουκ εμί ο προφήτης εσύ και απεκρίθη ου είπον ουν αυτό τις ή είναι απόκριση δόμεν της πέμψας ειν ημάς. Τι λέγεις περί σε αυτού? Έφη, εγώ φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και ρώτησαν αυτόν και είπον αυτό. Τι ουν βαπτίζεις? Είσαι ούκ ο Χριστός, ούτε Ηλίας, ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον, «Εγώ βαπτίζω εν ύδατη. Μέσος δε ημών έστηκεν ον, ημείς ούκ είδατε. Αυτός εστίν ο πίσω μου ερχόμενος, ως εμπροσθέ μου γέγονεν, ου εγώ ουκ ημί άξιος ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα
εν Βιθανία γένετο, πέραν του Ιορδάνου, όπου ειν Ιωάννης βαπτίζουν. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως εστί περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ ως έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλ ειν αφανερωθεί το Ισραήλ, για τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζον. Και μαρτύρησεν Ιωάννης λέγον, ότι τεθέα με το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν εν είδατι, εκείνος μη είπεν. Εφών αν είδης το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Τι επαύριον πάλιν ιστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο. Και εμβλέψας το Ιησού περιπατούντι, λέγει, είδε, ο αμνός του Θεού. Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητές λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας, λέγει αυτής, τι ζητείτε? Ιδέ είπον αυτό, ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενον, διδάσκαλε, πού μένεις? Λέγει αυτής, έρχεσθε και είδετε. Ήλθον ουν και είδον που μένει, και παρά αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην, ώρα ειν ως δεκάτη. Ειν Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτον των αδελφών των ιδίων Σίμωνα και λέγει αυτό. Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο έστι μεθερμινευόμενον Χριστός. Και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε, «Σύ, Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σύ κληθήσει Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Τι επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθήν εις την Γαλιλαίαν και βρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό, «Ακολούθημη». Ίνδε ο Φίλιππος από Βυσθαϊδά εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν. Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Και είπεν αυτό Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ, δύναται τι αγαθόν είναι?» Λέγει αυτό Φίλιππος, «Έρχου και είδε». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, «Είδε, αληθώς Ισραηλίτης, εν ο δόλος ουκ έστι». Λέγει αυτό Ναθαναήλ, «Πόθεν με γινώσκεις?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε». Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «Ραβί, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Ότι είπον σύ είδον σε υποκάτω της σικής, πιστεύεις? Μίζον τούτον όψη». Και λέγει αυτό, «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού,
αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αθήνα, Απρίλιος του 2010. Κεφάλαιο δεύτερο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Και τη ημέρα την Τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και ειν η μήτηρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ουκ έχουσιν. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Τι εμή και εσύ γίνε, ού πω εκεί η ώρα μου. Λέγει η μήτηρε αυτού της διακόνης. Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε. Ήσαν δε εκεί οι δρύ ελήθινε εξ κείμενε, κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει αυτής, αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και είναι καν. Ως δε γεύσα το αρχιτρικλίνος το είδωρ ίνων γεγεννημένων και ουκ ήδη πόθεν εστίν. Οι δε διάκονοι είδησαν οι ιντλίκοντες το είδωρ. Φωνή των νηφίων ο αρχιτρικλίνος και λέγει αυτό. Πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν ίνον τίθηση και όταν μεθυστώσει τότε τον ελάσω. Συ τετήρικας τον καλόν ίνον έως άρτη. Ταύτην επίησεν την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και πίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά του το κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και η αδελφή αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμεινεν ου πολλάς ημέρας. Και εγγύς ειν το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρεν εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους κερματιστάς καθημένους και ποιήσας φραγγέλιον εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού τα τεπρόβατα και τους βόας και των κολυβιστών εξέχεν το κέρμα και τας τραπέζας ανέτρεψε και της τας περιστεράς πολλούσιν είπεν άρατε ταύτα εντεύθεν μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Εμνίσθησαν δε οι μαθηταί αυτού ότι γεγραμμένον εστίν ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεται με. Απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπον αυτό. Τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής. Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Είπον ούν οι Ιουδαίοι. Τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν οκοδομήθη ο ναός ούτος. Και εσύ εν τρισήν ημέρες εγερείς αυτόν. Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ούν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνίσθησαν οι μαθηταί αυτού, ότι τούτο έλεγε και πίστευσαν τη γραφή και το λόγο όν είπεν ο Ιησούς.
ως δεήν εν της Ιεροσολύμης εν το Πάσχα εν τη εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντας αυτού τα σημεία επίη. Αυτός δε Ιησούς ουκ επίστευεν εαυτόν αυτής, για το αυτόν γινώσκην πάντας, και ότι ουχρίαν είχεν η να της μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Αυτός γάρ εγίνωσκε τι είναι εν το ανθρώπο. Τέλος του δευτέρου κεφαλαίου. Αθήνα, Μάιος του 2010. Κεφάλαιο 3. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη Πατριαρχική Έκδοση στα Αρχαία Ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Είναι δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικοδήμος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς αυτόν νυχτός και είπεν αυτό. Ραβί, είδαμεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος. Ουδείς γαρ ταύτα τα σημεία δύναται ποιήν ασύ ποιείς, εάν μη ει ο Θεός μεταυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό. Αμήν, αμήν, λέγω σύ. Εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδίν την βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος. Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήν γέρον ον, μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε. Απεκρίθη Ιησούς. Αμήν, αμήν, λέγω σύ. Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστίν, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Μη θαυμάσεις ότι είπον σύ, δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ουκ είδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως εστί πάσο γεγεννημένος εκ του πνεύματος. Απεκρίθη Νικόδημος και είπεν αυτό. Πώς δύναται ταύτα γενέστε, απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό. Σύ ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκεις. Αμήν, αμήν, λέγω σύ, ότι ο είδαμεν, λαλούμεν, και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν, και την μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνεται. Ή τα επίγεια είπον ημίν και ου πιστεύετε, πώς εάν είπο ημίν τα επουράνια πιστεύσετε. Και ουδείς αναβέβηκεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιόν του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γαρ ο φαύλα πράσον μισεί το φως, και ουκ έρχεται προς το φως,
ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Μετά ταύτα ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις την Ιουδαίαν γην, και εκεί διέτριβεν με ταυτόν και εβάπτιζεν. Είδε και Ιωάννης βαπτίζον εν ενών εγγύς του Σαλήμ, ότι είδα τα πολλά ειν εκεί και παρεγίνοντο και εβαπτίζοντο. Ούπου γάρ ειν βεβλημένος εις την φυλακήν ο Ιωάννης. Εγένετο ουν ζήτησης εκ των μαθητών Ιωάννου με τα Ιουδαίου περί καθαρισμού. Και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον αυτό. Ραβή, ως ειν μετά σου πέραν του Ιορδάνου, ως είμαι μαρτύρικας, είδε ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν. Απεκρίθη Ιωάννης και είπεν, ουδύνατε άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του ουρανού. Αυτή εμείς μη μαρτυρείτε ότι είπον, ουκ μη εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνου. Ο έχων την νύμφην νυμφίος εστίν. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού, χαρά χέρι για την φωνήν του νυμφίου. Αυτήν ουν η χαρά η εμή πεπλήρωτε. Εκείνος δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Ο άνωθεν ερχόμενος επάνω πάντων εστίν. Ο όν εκ της γης εστίν και εκ της γης λαλεί. Ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί και ο εώρακεν και ήκουσεν. Τούτο μαρτυρεί και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. Ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθείς εστίν. Ον γαρ απέστειλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλεί. Ου γαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το πνεύμα. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα δέδωκεν εν τη χειρή αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Ο δε απειθών το Υιό ου κόψετε ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επ' αυτόν. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Αθήνα, Μάιος του 2010. Κεφάλαιο τέταρτο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από την Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Ως ουν έγνω ο Ιησούς ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι Ιησούς πλείωνας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει η Ιωάννης, και έτυγε Ιησούς αυτός ουκ εβάπτιζεν, αλλά οι μαθητέ αυτού. Αφήκεν την Ιουδαία και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν, έδιδε αυτόν διέρχεστε δια της Σαμάριας. Έρχεται ουν εις πόλην της Σαμάριας, λεγόμενην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ, το υιό αυτού. Είναι εκεί πηγή του Ιακώβ, ο ουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζετο ούτως επί την πηγή, ώρα ειν όσοι έκτη. Έρχεται γινή εκ της Σαμάριας αντλή σε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, «Δώσ μη πίν». Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλην ή να τροφάς αγοράσωση. Λέγει ουν αυτό η γινή η Σαμαρίτης. Πώς η Ιουδαίος ον παρεμού πίν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ούγαρ συχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί,
ή ήδη στην δωρεάν του Θεού και της έστειν ο λέγον σύ δώσμη πίν, σύ αν ήτησας αυτόν και έδωκε αν σύ είδος ζών. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέα εστί βαθύ. Πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σύ μίζων ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και η ή αυτού, και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλιν. Ως διαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό, πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε, δώσμη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε, φώνησον τον άντρα σου και ελθέ εν θάδε. Απεκρίθη η γυνή και είπεν, ουκ έχω άντρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω. Πέντε γάρ άνδρας έσχες, και νυν όν έχεις, ουκ έστι σου ανήρ, τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε, ο ουκ είδατε. Εμείς προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νυν έστιν, ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτως ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γυνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγέλει ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόν σύ. Και επί τούτο ήλθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μέντι είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η γυνή και απήλθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης, δεύτε, είδετε, άνθρωπος ως είπε μη πάντα όσα επίησα. Μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντον προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, ηρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες, Ραβί, φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχων φαγήν, ειν ημίς ουκ είδατε. Έλεγονουν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναιγεν αυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν, ει να ποιώ το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι εμείς λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέ εισι προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωήν αιώνιον, είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γάρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ούχι εμείς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόπον αυτών
εισελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαριτών για τον λόγον της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν, μήνε παραυτής, και έμειναν εκεί 2 ημέρες. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτη δια την συν λαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γάρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου. Μετά δε τας 2 ημέρες εξήλθεν εκείθεν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν. Αυτός γάρ ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη Ιδία Πατρίδη τιμήν ούκ έχει. Ότε ουν ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, εδέξαν το αυτόν οι Γαλιλαίοι. Πάντα εωράκοτες αεποίησεν εν Ιεροσολύμης εν τη εορτή. Και αυτοί γάρ ήλθον εις την εορτήν. Ήλθεν ουν πάλιν ο Ιησούς εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου επίησε το είδωρ ίνων, και ίν της βασιλικός, ου ο Υιός εισθαίνει εν Καπέρναουμ. Ούτως ακούσας ότι Ιησούς οίκει εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, απήλθε προς Αυτόν και ηρώτα Αυτόν, ή να καταβεί και ιάσιτε αυτού τον Υιόν, έμελε γάρ αποθνίσκην. Είπεν ουν ο Ιησούς προς Αυτόν, εάν μη σημεία και τέρατα είδητε, ου μη πιστεύσετε. Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβηθη πριν αποθανήν το παιδίον μου». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Πορεύου, ο Υιός σου ζει». Και πίστευσεν ο άνθρωπος το λόγο, ον είπεν αυτό ο Ιησούς και πορεύετο. Ήδη δε αυτού καταβαίνοντος, οι δούλοι αυτού απήντησαν αυτό και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο Πέσου ζει. Επίθετον παρ' αυτόν την ώραν εν ή κομψότερον έσχε και είπον αυτό ότι εχθές ώραν 7 αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Έγνοουν ο πατήρ ότι εν εκείνη τη ώρα εν ή είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και οικοί αυτού όλοι. Τούτο πάλιν δεύτερον σημείον επίησεν ο Ιησούς ελθόν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν. Τέλος του 4ου κεφαλαίου. Αθήνα, Μάιος του 2010. Κεφάλαιο 5. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Μετά ταύτα είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγόμενη Εβραϊστή Βηθεσδά, 5 στοάς έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν τη κολυμβήθρα και ταράσε του το είδωρ, ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί, 38 έτη έχουν εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. «Θέλεις υγιής γενέστε», απεκρίθη αυτό ο ασθενών. «Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυβήθραν. Εν ό, δε έρχομαι εγώ, άλλος πρόε μου καταβαίνει», λέγει αυτό ο Ιησούς.
Έγειρε, άρων των γράβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον γράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ούν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο. Σάββατον εστίν. Ούκ εξέστησή άρε τον γράβατον. Απεκρίτη αυτής. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν, άρων τον γράβατον σου και περιπάτη. Ρώτησαν ούν αυτόν, τι σε στείν ο άνθρωπος ο υπόνσι άρων των γραβατών σου και περιπάτη. Ο δέη αθής ουκ είδη τι σε στείν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όπλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον σύ τι γέννηται. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και ζήτουν αυτόν αποκτήνε ότι ταύτα επί εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Για τούτο ου μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό. Απεκρίνα το ούν ο Ιησούς και είπεν αυτής, αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ου δύνατο Υιός ποιήν αφεαυτού δεν, εάν μη τι βλέπει τον πατέρα ποιούντα. Αγάρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί. Ο γάρ πατήρ φιλεί τον Υιόν και πάντα δείχνει συν αυτό, α αυτός ποιεί, και μίζω να του τον δείξει αυτό έργα, ή να εμείς θαυμάζεται. Ως περγάρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί. Ουδέ γάρ ο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδω και το Υιό, ή να πάντες τιμώσει τον Υιόν, καθώς τιμώσει τον πατέρα. Ο μη τιμών των Υιών, ου τιμά τον πατέρα, τον πέμψαντα αυτόν. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων τον πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ότι έρχεται ώρα και είναι στην, ότι οι νεκροί ακούσονται τις φωνές του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρ ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό. Και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν ή πάντες ή εν της νημής, ακούσονται τις φωνές αυτού και εκπορεύσονται, οι τα αγαθά ποιήσαντες, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως. Ού δύναμαι εγώ ποιήν απ' εμ' αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η εμή δικαία εστίν, ότι ού ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθής. Άλλος εστίν ο μαρτυρών περί εμού, και είδα ότι αληθής εστίν η μαρτυρία ειν μαρτυρή περί εμού. Ημείς απεστάλκατε προς Ιωάννην και με μαρτύρηκε τη αληθεία. Εγώ δε, ου παρανθρώπου την μαρτυρίαν λαμβάνω, αλλά ταύτα λέγω, ή να ημείς σωθείτε. Εκείνος είναι ο λίγνος ο καιόμενος και φαίνουν. Εμείς δε θελήσατε αγαλιαθήνε προς όραν εν το φωτί αυτού. Εγώ δε έχω την μαρτυρία μίζω του Ιωάννου. Τα γάρ έργα, α εδώ και μη ο πατήρ, ή να τελειώσω αυτά. Αυτά τα έργα α, εγώ ποιώ, μαρτυρεί περί εμού ότι ο πατήρ με απέσταλκε. Και ο πέμψας με πατήρ, αυτός με μαρτύρηκε περί εμού.
ούτε φωνήν αυτού ακυκώατε πόποτε, ούτε είδος αυτού εωράκατε. Και των λόγων αυτού ούκ έχετε μένοντα εν ημίμ, ότι όν απέστειλεν εκείνος, τούτο εμείς ού πιστεύετε. Ερευνάτε τας γραφάς, ότι εμείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιωνίων έχειν, και εκείνε εισήν εμαρτυρούσε περί εμού, και ού θέλετε ελθύν προς με ή να ζωήν έχετε. Δόξαν παρά ανθρώπου λαμβάνω. Αλέγνωκα εμάς, ότι την αγάπη του Θεού καίχεται εν εαυτής. Εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του πατρός μου, και ού λαμβάνετε με. Εάν άλλος έρθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Πώς δύναστε εμείς πιστεύσε, δόξαν παραδήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν την παρατουρμών Θεού ού ζητείτε. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα. Έστιν ο κατηγορών ημών μου εσείς, εις όν εμείς ηλπήκατε. Ή γάρ επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν εμεί, περιγάρε μου εκείνος έγραψεν. Ή δε της εκείνου γράμμασιν ού πιστεύετε, πώς της εμείς ρήμασι πιστεύσετε. Τέλος του πέμπτου κεφαλαίου, Αθήνα, Οκτώβριος του 2011. Κεφάλαιο έκτο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδος. Και εκολούθη αυτό ο όχλος πολλής, ότι αιώρων αυτού τα σημεία αεπίοι επί των ασθενούντων. Ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς, και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Ειν δε εγγύς το Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Επάρας ούν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς Αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον. Πόθεν αγοράσομεν άρτους ή να φάγω συνούτη. Τούτο δε έλεγε, πειράζον Αυτόν. Αυτός γάρ ήδη τι έμελε ποιήν. Απεκρίθη αυτό ο Φίλιππος. 200 διναρίων άρτη, ούκ αρκούσιν αυτής ή να έκαστος αυτόν βραχή τι λάβει. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον εν όδε ως έχει 5 άρτους κρίθινους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι εστίν εις το σού τους. Είπεν δε ο Ιησούς. Πείσατε τους ανθρώπους αναπεσίν. Ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Ανέπεσονούν οι άνδρες των αριθμών ως οι 500 χιλίοι. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστή σας διέδωκε τις μαθητές. Οι δε μαθητέ της ανακειμένης. Ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον. Ως δε ενεπλίστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού. Συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα, ή να μη τι απόλυτε. Συνήγαγον ούν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων, εκ των 5 άρτων των κριθίνων, α επερίσευσε τις βευροκόσιν. Ιούν άνθρωποι, ειδώντες ο επίησε σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, ο ερχόμενος εις τον κόσμον. Ιησούς ούν γνούς ότι μέλουσιν έρχεσθε και αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος, αυτός μόνος. Ως δε οψία γένετο, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού επί την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντον πέραν της θαλάσσης εις Καπέρναουμ. Και σκοτία ήδη εγέγονη και ούκ ελιλήθη προς αυτούς ο Ιησούς. Είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.
Ελληλακώτες ούν ο σταδίους 25 ή 30 θεωρούσε τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενων και εφοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, «Εγώ ημί, μη φοβήστε». Ήθελον ούν λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ίν υπήγον. Τι επαύριο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλον ούκιν εκεί ή μη εν εκείνο εις ως ενέβησαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ού συνήσυλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού απήλθον. Άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον, ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ούν είδεν ο όχλος ότι Ιησούς ούκ έστειν εκεί, ουδέ οι μαθητέ αυτού, ανέβησαν αυτοί στα πλοία και ήλθον εις Καπέρναουμ ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπον αυτό. «Ραβή, πότε όδε γέγονας?» Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ζητείτε με, ούχο τι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, ειν ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρες φράγησεν ο Θεός. Είπον ούν προς αυτόν, τι ποιόμεν ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Τούτο εστί το έργον του Θεού, ή να πιστεύετε ισόν απέστειλεν εκείνος?» Είπον ούν αυτό, «Τι ούν ποιείς σύ σημείον, ή να ειδόμεν και πιστεύσομεν σύ, τι εργάζει?» Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς έστειγε γραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ άρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στον κόσμο». Είπον ούν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον», είπε δε αυτής ο Ιησούς. «Εγώ ημί ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ού μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ού μη διψήσει πόποτε. Αλλά είπω ημίν, ότι και οράκατε με και ού πιστεύετε. Παν ο δίδωσή μη ο πατήρ προς εμέ ήξη, και τον ερχόμενον προς με ού μη εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ή να παν ο δέδω και μη απολέσω εξ αυτού, αλλά να στήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Εγώγγιζον ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν, «Εγώ ημί ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού», και έλεγον, «Ουχούτος εστίν Ιησούς ο Υιός Ιωσήφ, ούν εμείς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα, πώς ούν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα?» Απεκρίθη ούν ο Ιησούς και είπεν αυτής, «Μη γονγίζετε με τα λήλων, ουδείς δύνατε ελθύν προς εμέ, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έστειγε γραμμένο εν τις προφήτες και έσονται πάντες διδαχτή Θεού.
πάσου ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με. Ούχοτι τον πατέρα της εώρακεν, ή μη οών παρά του Θεού, ούτως εώρακε τον πατέρα. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως εστίν ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα, και ο άρτος δε αιών εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν. Ειν εγώ δώσω, υπέρι της του κόσμου ζωής. Εμάχον τον ουν προς αλλήλους Ιουδαίοι, λέγοντες, «Πώς δύναται ούτως ημίν δούνε την σάρκαν φαγήν», είπεν ουν αυτής ο Ιησούς. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ιγάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστη λέμε ο ζών πατήρ, καγώ ζω διά τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνος ζήσετε δι' εμέ. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών και απέθανον, ο τρόγων μου τούτον των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Ταύτα είπεν εν συναγωγή διδάσκον εν Καπέρναουμ. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, «Σκληρός εστίν ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν». Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, «Τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστίν το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλλά η σύνεξ ημών τίνες ή ου πιστεύσουσιν». Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες η σύν οι μη πιστεύοντες και τίς εστίν ο παραδόσων αυτών. Και έλεγε, «Για τούτο ήρικα ημίν ότι ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ή δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτου, πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω, και ουκ έτι μετευτού περιεπάτουν». Είπεν ουν ο Ιησούς στις δώδεκα, «Μη και ημείς θέλετε υπάγειν», απεκρίθη ουν αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς πεπιστεύκαμε και εγνώκαμεν ότι σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, «Ουκ εγώ ημάς τους δώδεκα εξελεξάμι, και εξ ημών εις διάβολος εστίν». Έλεγε δε τον Ιούδαν, Σίμωνος Ισκαριώτην, «Ούτως γαρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε, εις ον εκ των δώδεκα». Τέλος του έκτου κεφαλαίου. Αθήνα, Ιούνιος του 2010. Κεφάλαιο 7. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain.
και περιεπάτει ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία, ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Είπον ούν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού. Μετά βυθεί εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαίαν, «Ηνα και οι μαθητές σου θεωρήσωσι τα έργα σου α ποιείς. Ουδείς γαρ εν κρυπτό τι ποιεί και ζητεί αυτός εν παρησία είναι. Ή ταύτα ποιείς, φανέρωσον σε αυτόν το κόσμο. Ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν». Λέγει ούν αυτής ο Ιησούς, «Ο καιρός ο εμός, ούπο πάρεστην, ο δε καιρός ο ημέτερος, πάντοτε εστίν έτοιμος. Ου δύναται ο κόσμος μισήν ημάς, εμέ δε μισή, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού, ότι τα έργα αυτού πονηρά εστίν. Ημείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην, εγώ ούπο αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο ημός καιρός ούπο πεπλήρωται. Ταύτα δε υπόν αυτής έμεινεν εν τη Γαλιλαία. Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβει εις την εορτήν, ου φανερός, αλλά εν κρυπτό. Ήουν οι Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον, «Πού εστίν εκείνος?» Και γονγισμός πολλής περί αυτού ειν εν της όχλης. Ημέν έλεγον ότι αγαθός εστίν, άλλοι έλεγον ου, αλλά πλανά των όχλων. Ουδείς μεν τη παρησία ελάλη περί αυτού για τον φόβον των Ιουδαίων. Ήδη δε της εορτής μεσούσης ανέβει ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Εθαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Πώς ούτως γράμματα είδε μη είμαι μαθηκός?» Απεκρίθηούν αυτής ο Ιησούς και είπεν, «Η εμή διδαχή ουκ έστιν εμή, αλλά του πέψαντός με. Εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απέμ' αυτού λαλώ. Ο αφεαυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί, ο δε ζητών τη δόξαν του πέμψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστίν, και αδικία εν αυτό ουκ έστιν. Ου Μωυσής δέδοκεν ημίν των νόμων, και ουδείς εξ ημών ποιεί των νόμων. Τι με ζητείτε αποκτήνε?» Απεκρίθη ο όχλος και είπε, «Δαιμόνιον έχεις, τι σε ζητεί αποκτήνε?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Εν έργον επίησα και πάντες θαυμάζεται δια τούτο. Μωυσής δέδοκεν ημίν την περιτομήν, ουχ ότι εκ του Μωυσέως εστίν, αλλά εκ των πατέρων, και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Ή περιτομήν λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο, ή να μη λυθεί ο νόμος Μωυσέως. Εμή χωλάτε ότι όλων άνθρωπων η γη επίησα εν Σαββάτο. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον ούν τίνες εκ των Ιεροσολυμητών, ουχ ούτως εστίν ον ζητούσι αποκτήνε. Και είδε παρησία λαλή, και ουδέν αυτό λέγουσι. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός? Αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστίν, ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινός κυπόθεν εστίν. Έκραξεν ούν εν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον, «Καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί, και απέμ' αυτού ουκ ελήλυθα, αλλά εστίν αληθώς ο πέμψας με, ον ημείς ουκ είδατε. Εγώ είδα αυτόν, ότι παρ' αυτού ημί κακίνος με επέστειλεν.
εζήτουν ούν αυτόν πιάσε, και ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν την χείρα, ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν, και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθει, μη τι πλείον ασημεία τούτον ποιήσει, ον ούτος επίησεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου, γονγκίζοντος περί αυτού ταύτα, και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, ή να πιάσωσιν αυτόν. Είπεν ούν ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων με θυμών ημί, και υπάγω προς τον πέψαντά με. Ζητήσετε με και ούχα βρίσετε, και όπου ημί εγώ, ημείς ουδύναστε ελθύν. Είπον ούν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς, πού ούτως μέλη πορεύεστε, ότι εμείς ούχε βρίσομεν αυτόν? Μη στην διασποράν των Ελλήνων μέλη πορεύεστε και διδάσκην τους Έλληνας? Τι σε στην ούτως ο λόγος ον είπε, ζητήσετε με και ούχε βρίσετε, και όπου ημί εγώ, εμείς ουδύναστε ελθύν? Εν δε τη εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν τις διψά, ερχέστο προς με και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Ούπο γαρ ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ούν εκ του όχλου ακούσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Ιδέ έλεγον, μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο γένετο δι' αυτόν. Τινές δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλλά ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτής εκείνη, γιατί ουκ ηγάγεται αυτόν? Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι, μη και εμείς πεπλάνιστε? Μη της εκ των αρχών τον επίστευσε εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων? Αλλά ο όχλος ούτως ομίγινόσκον των νόμων επικατάρατη εισή, λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυχτός προς αυτόν εις ον εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει των άνθρωπων, εάν μη ακούσει παρ' αυτού πρότερον και γνώ τι πει? Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή? Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ούκε γίγερτε, και απήλθεν έκαστος εις τον οίκον αυτού. Τέλος του 7ου κεφαλαίου. Αθήνα, Ιούλιος του 2010. Κεφάλαιο 8. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών. Όρθρου δε πάλι παρεγένετο εις το ιερόν, και πας ο λαός ήρχετο προς αυτόν. Και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Άγουσι δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γυναίκα επιμυχία κατηλημένην, και στήσαντες αυτήν εν μέσω λέγουσιν αυτό, διδάσκαλε, αυτή η γυνή κατήληπτε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη.
εν δε το νόμο ημών Μωυσής, εν ετήλατο τα στιάφτας λιθάζειν. Σίγουν, τι λέγεις? Τούτο δε είπον, εκπειράζοντες αυτόν, ή να σχώσει κατηγορίαν κατά αυτού, ο δε Ιησούς, κάτω κύψα στο δαχτύλο, έγραφεν εις την γην. Ως δε επέμενον, ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτής. Ο αναμάρτητος ημών, πρώτος, βαλέ το λίθον επ' αυτήν. Και πάλιν κάτω κύψας, έγραφεν εις την γην. Οι δε ακούσαντες, εξήρχοντον, εις καθείς, αρξάμενοι από τον πρεσβυτέρον, και κατελήφθη ο Ιησούς και η γηνή εν μέσω ούσα. Ανακύψας δε ο Ιησούς, είπεν αυτή. Γίνε, πού εισήν? Ουδή σε κατέκρινεν. Οι δε είπεν, ουδής, Κύριε. Είπε δε ο Ιησούς, ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και από του νυν μη κέτει αμάρταν. Πάλι ουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ ημί το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Είπον ουν αυτό οι Φαρισαίοι, «Σι περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Κάνε εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, αληθείς εστίν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και πού υπάγω, εμείς δε ουκ είδατε πόθεν έρχομαι ή πού υπάγω. Ημείς κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ου κρίνω ουδένα. Και αν κρίνω δε εγώ, η κρίσης η εμή αληθείς εστίν, ότι μόνο σου κοιμή, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν το νόμο δε το ημετέρω, γέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εγώ ημί ο μαρτυρών περί εμαυτού, και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον ουν αυτό, πού εστίν ο πατήρ σου? Απεκρίθη Ιησούς, ούτε με είδατε, ούτε τον πατέρα μου. Ή εμέ είδητε, και τον πατέρα μου είδητε αν. Ταύτα τα ρήματα, ελάλησεν ο Ιησούς, εν το γαζοφυλακείο, διδάσκουν εν το ιερό, και ουδείς επίασεν αυτόν. Ότι ούπο ελελήθη η ώρα αυτού. Είπε ουν πάλιν αυτής ο Ιησούς, εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν διαμαρτία ημών αποθανείστε. Όπου εγώ υπάγω, εμείς ου δίναστε ελθύν. Έλεγουν οι Ιουδαίοι, μήτι αποκτενεί αυτόν, ότι λέγει, όπου εγώ υπάγω, εμείς ου δίναστε ελθύν. Και είπεν αυτής, εμείς εκ των κάτω έστε, εγώ εκ των άνω ημί. Ημείς εκ του κόσμου τούτου έστε, εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου. Είπον ουν ημίν ότι αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Εάν γαρ μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Έλεγον ουν αυτό, «Σι τις ή», και είπεν αυτής ο Ιησούς. Την αρχήν, ότι και λαλώ ημίν, πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλλά ο πέμψας με αληθείς εστί. Καγώ αίκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμο. Ουκ έγνωσαν, ότι τον πατέραν αυτής έλεγεν. Είπε ουν αυτής ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί, και απ' εμαυτού ποιώ ουδέν, αλλά καθώς εδίδαξέ με ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ, και ο πέμψας με μετεμού εστίν. Ου καθηκέ με μόνον ο πατήρ,
ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιώ πάντοτε. Ταύτα αυτού λαλούντος, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγε ούν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό ο Ιουδαίος. Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου έστε και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Απεκρίθησαν αυτό σπέρμα Αβραάμ εσμέν και ουδενή δε δουλεύκαμεν πόποτε. Πώς λέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε? Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσαστε. Είδα ότι σπέρμα Αβραάμ έστε, αλλά ζητείτε με αποκτήνε, ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν. Εγώ ο εώρακα παρά το πατρί μου λαλώ, και εμείς ουν ο εωράκατε παρά το πατρί ημών ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπων αυτό. Ο πατήρ ημών Αβραάμ εστί, λέγει αυτής ο Ιησούς. Η τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επίείτε. Νιν δε ζητείτε με αποκτήνε. Άνθρωπος όν την αλήθειαν ημίν λελάλικα, ειν ήκουσα παρά του Θεού, τούτο Αβραάμ ουκ επίση. Ημείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών. Είπον ουν αυτό. Ημείς εκ πορνείας ου γεγενήμεθα. Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς. Ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, αγαπάτε με αν εμέ. Εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκω. Ουδέ γάρ απεμαυτού ελήλυθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατίν τη λαλιάν την εμήν ου γινώσκετε, ότι ου δύναστε ακούιν των λόγων των εμών. Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου έστε, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Εκείνος ανθρωποκτόνουσιν απαρχής, και εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ εστίν αληθεία εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστησε στή και ο πατήρ αυτού. Εγώ δε, ότι την αλήθειαν λέγω, ου πιστεύετε με. Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτία. Ιδε αλήθειαν λέγω, γιατί μη σου πιστεύετε με. Ο όνεκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει. Για τούτο ημείς ουκ ακούεται, ότι εκ του Θεού καίστε. Απεκρίθησαν ουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτό. Ου καλώς λέγομεν ημείς ότι Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις? Απεκρίθη Ιησούς. Εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και ημείς ατιμάζεται με. Εγώ δε ου ζητώ την δόξα μου, εστίν ο ζητών και κρίνων. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Εάν τις τον λόγο των εμών τηρήσει, θάνατον ου μη θεωρήσει στον αιώνα. Είπον ουν αυτό οι Ιουδαίοι, νυν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και προφήτε, και εσύ λέγεις, εάν τις τον λόγον μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σύ μίζον ή του πατρός ημών Αβραάμ, ως της απέθανε, και η προφήτε απέθανε. Τι να σε αυτόν σύ πεις? Απεκρίθη Ιησούς. Εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου δεν εστίν. Εστίν ο πατήρ μου ο δοξάζον με. Όν ημείς λέγεται ότι Θεός ημών εστί. Και ουκ εγνώκατε αυτόν. Εγώ δε είδα αυτόν. Και αν είπω ότι ουκ είδα αυτόν, έσω με όμοιος ημών ψεύστης. Αλλά είδα αυτόν
και το λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, ηγαλιάσατο ή να ειδεί την ημέρα την εμήν, και είδε και χάρη. Είπον ουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, πεντήκοντα έτη ούπο έχεις, και Αβραάμ εώρακας. Είπεν αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημήν. Ήραν ουν λίθους ή να βάλωσιν επ' αυτόν. Ιησούς δε κρύβει, και εξήλθεν εκ του ιερού, διαμέσου αυτών, και παρήγεν ούτου. Τέλος του 8ου κεφαλαίου, Αθήνα, Σεπτέμβριος του 2010. Κεφάλαιο 9ο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλη, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής, πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ρώτησαν αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί». Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλ ή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ δι εργάζεστε, τα έργα του πέμψαντός με, έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε. Όταν εν τον κόσμο ο, φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσεν χάμε, και ποίησε πυλών εκ του πτύσματος, και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού, και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθεν ουν και ενύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον, ότι τυφλός ειν, έλεγον. Ούχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών. Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ ημί. Έλεγον ουν αυτό. Πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν. Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς. Πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον πότε τυφλών, ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμην και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα ειν εν αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς. Ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Ουκ επίστευον ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες. Ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει. Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων. Είδαμε ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει, ούκ είδαμεν.
ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμού, εμείς ουκ είδαμε. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα υπόν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθυντο οι Ιουδαίοι είναι, εάν της ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Για τούτο οι γονείς αυτού είπον ότι ηλικίαν έχει. Αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου τον άνθρωπον ως ειν τυφλός και είπον αυτό. Δώσ' δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτος αμαρτωλός εστίν. Επεκρίθη ούν εκείνος και είπεν. Ή αμαρτωλός εστίν, ουκ είδα, εν είδα, ότι τυφλός ον, άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίεις εσύ, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμού, απεκρίθη αυτής. Είπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, «Συ ή μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός. Τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί». Και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμε δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού για γεννημένου. Ημιήν ούτως παρά Θεού ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν. Επεκρίθησαν και είπον αυτό. Εν αμαρτίες σύ εγεννήθης όλος και σύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού. Απεκρίθη εκείνος και είπε. Και τι σε στή, Κύριε. Ή να πιστεύσω εις αυτόν, είπε δε αυτό ο Ιησούς, και εώρακας αυτόν, και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη, πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό. Και είπεν ο Ιησούς, εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον του των ήλθων, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι, και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες μετ' αυτού και είπον αυτό, «Μη και εμείς τυφλίες μεν», είπεν αυτής ο Ιησούς. «Η τυφλή είτε, ούκαν είχετε αμαρτίαν, νυν δε λέγεται ότι βλέπομεν, ιούν αμαρτία ημών μένει». Τέλος του ενάτου κεφαλαίου, Αθήνα, Οκτώβριος. Του 2010. Κεφάλαιο 10. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ιδία πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Κι όταν τα ιδία πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί,
ότι είδασι την φωνήν αυτού. Αλλο τρίο δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασιν των αλλοτρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς. Εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι αελάλη αυτής. Είπεν ουν πάλιν αυτής ο Ιησούς. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτε εσύ και ληστέ, αλ ουκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται ή μη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωσιν. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκ ον ποιμήν ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών. Καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχήν μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω. Α, ουκ έστιν εκ της αυλής ταύτης. Κακή να με δει αγάγιν και της φωνής μου ακούσουσι και γεννήσετε μία ποιμνή, εις ποιμήν. Για τούτο με ο πατήρ αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχήν μου ή να πάλιν λάβω αυτήν. Ουδείς έρει αυτήν απε μου, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απε μ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσία έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα ουν πάλιν εγένετο εν της Ιουδαίης για τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένεται. Τι αυτού ακούεται. Άλλοι έλεγον ταύτα τα ρήματα, ουκ έστι δαιμονιζομένου. Μη δαιμόνιον δύναται τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν. Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμών ειν. Και περιεπάτη ο Ιησούς εν το ιερό εν της τοά του Σολομώντος. Εκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχήν ημών έρης. Ίσι ή ο Χριστός, υπέιμην, παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ήπον ημίν και ου πιστεύετε. Τα έργα εγώ ποιώ εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλά εμείς ου πιστεύετε. Ου γαρέστε εκ των προβάτων των εμών, καθώς ήπον ημίν. Τα πρόβατα τα εμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσιμη. Καγώ ζωήν αιώνιον δίδω αυτής και ου μη απόλλονται εις τον αιώνα και ου χαρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως δε δοκέμη μίζων πάντων εστί και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Εβάσταζαν ουν πάλιν λίθους οι Ιουδαίοι ή να λιθάσωσιν αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά έργα καλά έδειξα ημίν εκ του πατρός μου. Δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες. Περί καλού έργου ου λιθάζομεν σε, αλλά περί βλασφημίας. Και ότι εσύ άνθρωπος όν ποιείσαι αυτόν Θεόν.
απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ούκ εστί γεγραμμένον εν το νόμο ημών, εγώ είπα θεοί έστε, ή εκείνους είπε θεούς, προς ους ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήνε η γραφή. Ον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον Υιός του Θεού ημί. Ή ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε μη. Ή δε ποιώ, κανε μη πιστεύετε, τις έργεις πιστεύσατε, ή να γνώτε και πιστεύσετε, ότι εν εμί ο πατήρ, καγώ εν αυτό. Εζήτουν ουν πάλιν πιάσε αυτόν, και εξήλθεν εκ της χειρός αυτόν, και απήλθεν πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου είναι Ιωάννης το πρώτον βαπτίζον, και έμειναν εκεί. Και πολλοί ήλθον προς αυτόν, και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείων επίησεν ουδέν. Πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου, αληθή είναι, και πολλοί επίστευσαν εις αυτόν εκεί. Τέλος του 10ου κεφαλαίου. Αθήνα, Νοέμβριος του 2010. Κεφάλαιο 11ο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής, πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Ειν δε Μαριάμ η αλείψασα τον Κύριον μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τεστρίξιν αυτής. Εις ο αδελφός Λάζαρος ισθένη. Απέστειλαν ουν εαδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, είδε, ον φιλής ασθενή. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια ουκ έστι προς θάνατον, αλλ' υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Ως ουν ήκουσεν ότι ασθενή, τότε μεν έμεινεν εν οίν τόπο 2 ημέρας. Έπειτα μετά τούτο λέγει τις μαθητές, άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν, λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, Ραβή, νυν εζήτουν σε λιθάσε οι Ιουδαίοι, και πάλιν υπάγεις εκεί, απεκρίθη Ιησούς. Ουχή 12 εισήν ώρε της ημέρας. Εάν τις περιπατεί εν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. Εάν δε τις περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστειν εν αυτό. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτής. Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν. Είπον ουν οι μαθητέ αυτού, Κύριε, ή και κοίμηται, σωθήσετε. Ηρήκει δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ουν είπεν αυτής ο Ιησούς παρησία. Λάζαρος απέθανε και χαίρονται ημάς, ή να πιστεύσετε ότι ουκ ημίν εκεί, αλλά άγομεν προς αυτόν. Είπεν ουν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος της συμμαθητές, άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μετ' αυτού. Ερθόν ουν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ίνδε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως αποσταδίων 15 και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τας περί Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα, όσοι ήκουσεν ότι Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό. Μαρία δε το οίκο εκαθέζετο. Είπεν ουν η Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε,
ή εις όδε ο αδελφός μου ουκάν ετεθνίκη. Αλλά και νυν είδα ότι όσα αν ετήσει το Θεό, δώσειν σοι ο Θεός. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Αναστήσεται ο αδελφός. Λέγει αυτό Μάρθα. Είδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα. Είπεν αυτή ο Ιησούς. Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Λέγει αυτό. Ναι, Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος. Και ταύτα η πούσα απήλθε και εφώνησε Μαρίαν την αδελφήν αυτής λάθρα η πούσα. Ο διδάσκαλος παρέστη και φωνήσε. Εκείνοι ως ήκουσεν εγείρεται τάχη και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλά ειν εν τον τόπο τούτο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν Ιουδαίοι ιόντες μεταυτής εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ιδόντες την Μαρίαν ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί, λέγοντες ότι υπάγει εις το μνημείον ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία ως ήλθεν όπου ειν Ιησούς, ιδούσα αυτόν έπεσεν αυτού εις τους πόδας, λέγουσα αυτό, Κύριε. Ιης όδε, ούκανα πέθανε μου ο αδελφός. Ιησούς ούν ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας αυτοί Ιουδαίους κλαίοντας, ενευρυμίσατο το πνεύματι και ετάραξενε αυτόν και είπε, «Πού τεθήκατε αυτόν?» Λέγουσιν αυτό, «Κύριε έρχου και είδε», εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγουν ούν οι Ιουδαίοι, είδε πως εφίλει αυτόν. Την έστε εξ αυτόν είπων, ουκ εδύνατο ούτος, ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσε ή να και ούτος μη αποθάνει. Ιησούς ούν πάλι εμβριμωμένος εν το εαυτό, έρχεται εις το μνημείον, ειν δε σπήλαιον, και λίθος επέκειτο επ' αυτό. Λέγει ο Ιησούς, άρατε των λίθων. Λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. Κύριε, ήδη όζει, τεταρτέως γαρεστή. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ είπον σύ ότι αν πιστεύσεις, όψει την δόξαν του Θεού. Ήραν ουν των λίθων ουν ειν ο τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε, «Πάτερ, ευχαριστώ σύ ότι οίκουσάς μου. Εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις. Αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων, ή να πιστεύσω συν ότι σύ με απέστειλας. Και ταύτα είπων φωνή μεγάλη εκράβγασε, «Λάζαρε, δεύρω έξω». Και εξήλθεν ο τεθνικός, δεδεμένος τους πόδας και τας χείρας κυρίες, και η όψις αυτού σουδαρίο περιεδέδετο. Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν». Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι α επίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδε εξ αυτόν απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπων αυτής α επίησεν ο Ιησούς. Συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον, «Τι ποιούμεν, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί, εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν, και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και άρουσιν ημών και των τόπων και το έθνος. Είστε της εξ αυτών Καϊάφας, αρχιερεύς, όν του ενιαυτού εκείνου, είπεν αυτής. Ημείς ουκ είδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει ημίν, ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύς όν του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν,
ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους. Και ούχ υπέρ του έθνους μόνον, αλλά είναι και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγει εισέν. Απ' εκείνης ούν της ημέρας συνεβουλεύσαν το ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Ιησούς ούν ουκέ τη Παρισία περί επάτη εν της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραίμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Ήν δε εγγύς το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της χώρας πρώτου Πάσχα ή να αγνήσωσιν εαυτούς. Εζήτουνουν τον Ιησούν και έλεγον μεταλλήλων, εν το ιερό εστικότες, τι δοκί ημίν, ότι ου μη έλθει στην εορτήν. Δε δόκισαν δε και οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι εντολήν ή να εάν της γνώ που εστί μηνύσει, όπως πιάσωσιν αυτό. Τέλος του 11ου κεφαλαίου, Αθήνα, Ιανουάριος του 2011. Κεφάλαιο 12ο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Ο ουν Ιησούς προ έξι μερών του Πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ον ήγηρεν εκ νεκρών. Επίησαν ουν αυτό δείπνον εκεί, και η Μάρθα διεικώνει. Ο δε Λάζαρος εις ειν εκ των ανακειμένων συν αυτό. Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τες τριξίν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει ουν εις εκ των μαθητών αυτού, Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Γιατί τούτο το μύρον ούκε πράθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής. Είπε δε τούτο, ούχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτησιν και το γλωσσοκόμον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Είπεν ουν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Τους πτωχούς γάρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνοουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι εκεί εστί και ήλθον ούδια τον Ιησούν μόνον, αλλά είνα και τον Λάζαρον ειδώσιν, ον ήγηρεν εκ νεκρών. Εβουλεύσαν το δε οι αρχιερείς, είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν. Ότι πολλοί δι' αυτόν υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον ο όχλος πολλής, ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτό και κράβγαζον, ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Έβρον δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς έστηγε γραμμένον, μη φοβού φυγάτερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται, καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθητές αυτού το πρώτον, αλλά ότε δεξάστη ο Ιησούς, τότε μίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριουν ο όχλος ο όν μετ' αυτού,
ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Για τούτο και υπήντησεν αυτό όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποικένε το σημείον. Ιούν φαρισαίοι είπων προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ουκ ωφελείται ουδέν. Ή δε ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τινές Έλληνες, εκ των αναβενόντων, ή να προσκυνήσωσιν εν τη εωτή. Ούτι ουν προσήλθον Φίλιππο, το αποβισταϊδά της Γαλιλαίας, και ηρώτων αυτών, λέγοντες, «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδίν». Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλι Ανδρέας και Φίλιππος, και λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνα το αυτής, λέγον, «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την υγιήν αποθάνει, αυτό μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ο φιλόν την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν τον κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμεί διακονήτης, εμεί ακολουθείτο. Κι όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμί διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νυν, η ψυχή μου τετάραχτε, και τι είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα, και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος, ο εστός και ακούσας, έλεγε «Βροντίν γέγονε». Άλλοι έλεγον «Άγγελος αυτό λελάληκεν». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν «Ούτι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' ημάς. Νυν κρίσις έστι του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σελκύσω προς εμαυτόν». Τούτο δε έλεγεν, σημαίνον ποιο θάνατο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό όχλος, ημείς ακούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς λέγεις, διυψωθήνε τον ιόν του ανθρώπου. Τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς. Έτι μικρών χρόνων το φως με θυμών εστί. Περιπατείτε ως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών εν τη σκοτία, ουκ είδεν που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ή φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησεν Ιησούς, και απελθόν εκρύβει από αυτόν. Το σαύτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ουκ πίστευον εις αυτόν. Ή να ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθεί, όν είπε, «Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου τίνει απεκαλύφθη. Για τούτο ουκ η δύνατο πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ισαΐας, τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, ή να μη δώσει της οφθαλμής, και νοήσωση την καρδία
και επιστραφώσει και ιάσομαι αυτούς. Ταύτα, είπεν Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Όμως μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους Φαρισαίους ουχ ομολόγουν ή να μη από συνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με. Και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν τις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ου γαρίλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνουν τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα, ότι εγώ εξ εμαυτού ουκ ελάλησα. Αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μια εντολή έδωκε τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Αούν λαλώ εγώ, καθώς ηρικέμει ο πατήρ, ούτω λαλώ. Τέλος του 12ου κεφαλαίου, Αθήνα, Φεβρουάριος του 2011. Κεφάλαιο 13. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, ειδός ο Ιησούς, ότι ελήλυθεν αυτού η ώρα, ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Και δείπνου γινωμένου, του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις την καρδίαν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου, ή να αυτόν παραδώ. Ιδός ο Ιησούς, ότι πάντα δέδοκεν αυτό ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησι τα ημάτια και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν. Ήτα βάλει είδωρ εις τον νυπτήρα και ήρξα τον νύπτην του σπόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ειν διεζωσμένος. Έρχεται ουν προς Σίμωνα Πέτρον και λέγει αυτό εκείνος, «Κύριε, σύ μου νύπτης τους πόδα». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Ω εγώ ποιώ, σύ ουκ είδα σάρτη. Γνώση δε μετά ταύτα», λέγει αυτό Πέτρος, «Ου μην ύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα», απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. «Εάν μην ύψω σε, ουκ έχεις μέρος μετέ μου», λέγει αυτό Σίμων Πέτρος. «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν», λέγει αυτό ο Ιησούς. Ο λελουμένος ου χρίαν έχει ή τους πόδας νύψαστε, αλλά έστι καθαρός όλος, και ημείς καθαροί έστε, αλλά ουχή πάντες. Ήδη γάρ των παραδιδόντα αυτών, για τούτο είπεν ουχή πάντες καθαροί έστε. Ότε ουν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, αναπεσόν πάλιν, είπεν αυτής. Γινώσκεται τι πεπεί η καημήν. Ημείς φωνείτε με
ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, η Μίγαρ. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρ δέδοκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν, και ημείς ποιείτε. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ούκ εστί δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος μίζων του πέμψαντος αυτών. Ήτα αυτά είδατε, μακάρι είστε, εάν ποιείτε αυτά. Ού περί πάντων ημών λέγω, εγώ είδα ους εξελεξάμην. Αλλά η να η γραφή πληρωθεί, ο τρόγων με τεμού των άρτων, επήρεν επεμέ την πτέρναν αυτού. Απάρτη λέγω ημίν, πρώτου γενέστε, ή να όταν γέννητε, πιστεύσετε ότι εγώ ημί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ο λαμβάνων, εάν την απέμψω, εμέ λαμβάνει. Ο δε εμέ λαμβάνων, λαμβάνει τον πέψαντά με. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι και μαρτύρησε και είπεν, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι είσαι ξημών παραδώσει με. Έβλεπον ούν εις αλλήλους οι μαθηταί απορούμενοι περί τίνος λέγει, ειν δε ανακειμένος εις εκ των μαθητών αυτού εν το κόλπο του Ιησού, ον η γάπα ο Ιησούς. Νέβιουν τούτο, Σίμων Πέτρος, πείθεστε, τις αν η περιού λέγει. Αναπεσόν δε εκείνος επί το στήθος του Ιησού, λέγει αυτό. Κύριε, τι σε στήν, αποκρίνεται ο Ιησούς. Εκείνος εστίν, ο εγώ βάψας το ψωμίον επιδώσω, και εμβάψασουν το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα, Σίμωνος, Ισκαριώτη. Και μετά το ψωμίον, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο σατανάς. Λέγει ούν αυτό ο Ιησούς, όποιης πείσον τάχιον. Τούτο δε ουδείς έγνω των ανακειμένων προς τι είπεν αυτό. Την εσ γάρε δόκουν, επί το γλωσσοκόμον είχεν ο Ιούδας, ότι λέγει αυτό ο Ιησούς, αγόρασον ον χρίαν έχομεν εις την εορτήν, ή της πτωχής, ή να τι δω. Λαβών ούν το ψωμίον εκείνος, ευθέως εξήλθεν, ειν δε νίξ. Ότε ούν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν αυτό, και ευθύς δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι μικρόν με θυμών ημί. Ζητήσετε με, και καθώς είπων της Ιουδαίης, ότι όπου υπάγω εγώ, ημείς ου δύναστε ελθύν, και ημίν λέγω άρτη. Εντολήν και νυν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμείς μαθητέ έστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, όπου εγώ υπάγω, ούδη να σε μη νυν ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε, γιατί ούδη να με σύ ακολουθήσε άρτη, την ψυχήν μου υπέρ σου θύσω. Πεκρίθη αυτό ο Ιησούς, την ψυχή σου υπέρ εμού θύσεις. Αμήν, αμήν, λέγω σύ. Ού μία λέκτορ φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις. Τέλος του 13ου κεφαλαίου. Αθήνα, Μάρτιος,
του 2011. Κεφάλαιο 14. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Μη ταρασέστο ημών η καρδία. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολέησιν. Είδε μη, είπον αν ημίν. Πορεύομαι, ετοιμάσε τόπον ημίν. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, είναι όπου ημί εγώ και ημίς είτε. Και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό Θωμάς, Κύριε, ούκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ειδένε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν. Και απάρτη γινώσκεται αυτόν και εωράκατε αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό ο Ιησούς, το σου των χρόνων με θυμών ημί και ούκα εγνωκάς με Φίλιππε. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα και πώς σύ λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα. Ού πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, απ' εμ' αυτού ου λαλώ. Ο δε Πατήρ, ο εν εμί μένων, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε εν, ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί. Ιδε μη, για τα έργα αυτά πιστεύετε εν. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιούν, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι, και ότι αν ετήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι ετήσετε με εν το ονόματί μου, εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε μας στηρίσατε. Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Εμείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Ού καθίσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτη θεωρεί, εμείς δε θεωρείτε με, ότι εγώ ζω και εμείς ζήσαστε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε εμείς, ότι εγώ εν το Πατρί μου και εμείς εν εμή καγώ εν εμήν. Ο έχων τα σεντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Λέγει αυτό Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης. Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζει σε αυτόν και ουχή το κόσμο. Πεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, εάν της αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου τηρεί και ο λόγος ον ακούεται ουκ έστιν εμός, αλλά του πέμψαντός με Πατρός. Ταύτα λελάλικα ημίν, παροιμήν μένουν, ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου.
Εκείνος εμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει εμάς πάντα αείπον ημίν. Ειρήνην αφήν ημίν. Ειρήνην την εμίν δίδομ ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδομ ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Υκούσατε ότι εγώ είπον ημίν υπάγω και έρχομαι προς εμάς. Ή ηγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε. Ούκ ότι πολλά λαλήσω με θυμών. Έρχεται γάρο του κόσμου άρχον, και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Αλλή να γνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, και καθώς εν ετή λατόμοιου πατήρ ούτω ποιό, εγύρες, άγωνεν εν δεύθεν. Τέλος του 14ου κεφαλαίου. Αθήνα, Μάρτιος του 2011. Κεφάλαιο 15. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών έρι αυτό και παν το καρπών φέρον καθέρι αυτό ή να πλοίον καρπών φέρει. Ήδη εμείς καθαροί έστε για τον λόγον ον λελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα ουδύνατε καρπών φέριν αφε αυτού, εάν μη μένει εν διαμβέλω, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μένετε. Εγώ είμαι η άμπελος, ημείς τα κλίματα, ο μένων εν εμή καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μένει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ό εάν θέλετε ετήσαστε και γεννήσετε. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, ή να καρπών πολλήν φέρετε και γέννηστε εμή μαθητέ. Καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Εάν τα σεντολάς μου τηρήσετε, μένετε εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ τα σεντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Ταύτα λελάλικα εμήν, ή να η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Αύτη εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου έστε, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν. Ουκ ετι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα ημίν. Ούχι εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Και έθηκα ημάς, ή να ημείς υπάγετε και καρπών φέρετε, και ο καρπός ημών μένει. Ή να ό,τι αν ετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματι μου, δω ημίν. Ταύτα εντέλομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται, ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ιδίον εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου ουκ έστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, για τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν, ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού.
Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν για το όνομά μου, ότι ουκ είδαση τον πέψαντά με. Ή μη ήλθον και ελάλησα αυτής, αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών, ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή. Ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αουδής άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε και εωράκασι και με μισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλη να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Και εμείς δε μαρτυρείτε, ότι απ' αρχής μετεμού έστε. Τέλος του 15ου κεφαλαίου. Αθήνα, Απρίλιος του 2011. Κεφάλαιο 16. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη Πατριαρχική Έκδοση στα Αρχαία Ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συνάγωγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέριν το Θεό. Και ταύτα ποιήσουσιν, ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν, ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέψαντά με, και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλεκα ημίν, η λύπη πεπλήρω και ημών την καρδίαν, αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν, ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψον αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ού πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ού και τι θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλά ου δίναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ού παρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά ως αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγέλει ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγέλει ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί, για τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγέλει ημίν. Μικρόν και ουκ έτι θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψεστέ με, ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Είπον εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τι εστί τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεστέ με, και ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Έλεγον ουν, τούτο τι εστίν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμε τι λαλεί. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπον μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεστέ με. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς,
Ο δε κόσμος χαρίσεται, εμείς δε λυπηθήσεστε. Αλληλίτη μόν εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τύχτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ούκαι τη μνημονεύει της θλίψεως, για την χαράν ότι γεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εμείς ουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιντε όψο με ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και τη χαράν ημών ουδής αίρια αφημών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκα ρωτήσετε ουδέν. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι όσαν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου δώσει ημήν. Έως άρτη ούκ αιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου, αιτείτε και λείψεστε. Είναι η χαρά ημών ή πεπληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημήν. Αλλά έρχεται ώρα ότι ούκ έτη εν παροιμίες λαλήσω ημήν, αλλά παρησία περί του Πατρός απαγγέλω ημήν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματί μου αιτήσεστε. Και ού λέγω ημήν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γαρ, ο Πατήρ, φιλί ημάς, ότι εμείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήρηθα εις τον κόσμο. Πάλιν αφή είμαι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν οι μαθηταί αυτού, είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ουκριαν έχεις εινατής σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτη πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ιδία και εμέ μόνον αφείτε. Και ούκ ημι μόνος, ότι ο Πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμή ειρήνην έχετε. Εν τον κόσμο θλίψην έξετε. Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Τέλος του 16ου κεφαλαίου, Αθήνα, Μάιος του 2011. Κεφάλαιο 17. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Ταύτα ελάλησε Ιησούς και πήρε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα». Δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσει σε. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτό, δώσει αυτή ζωήν αιώνιον. Αυτή δε έστιν η αιώνιο ζωή, ίνα γινώσκωσιν σε, το μόνον αληθινόν Θεόν, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω. Και νυν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ήχον πρώτου τον κόσμο είναι παρά σύ. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμή αυτούς δε δοκάς, και τον λόγο σου τετηρήκασι. Νυν έγνωκαν ότι πάντα όσα δε δοκάς μη παρασού εισήν. Ότι τα ρήματα εδοκάσμι δέδοκα αυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτόν ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δέδοκάσμι ότι σύ εισή και τα εμά πάντα σά εστίν και τα σά εμά και δε δόξας με εν αυτή. Και ούκαι τιμή εν τον κόσμο,
και αυτοί εν τον κόσμο εσύ, και εγώ προσέρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμι, ή να όσιν εν, καθώς ημείς. Οτε ήμην με ταυτόν εν τον κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς, εν το ονόματί σου, ους δε δοκάσμι εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτόν απόλυτο, ή μη ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νιν δε προσέρχομαι, και ταύτα λαλώ εν τον κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσησε αυτούς, ότι ουκ εσύν εκ του κόσμου, καθώς εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου. Ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά ή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ουκ εσύν, καθώς εγώ εκ του κόσμου ουκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο σως αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, ή να και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Ού περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων, για του λόγου αυτών εις εμέ. Ει να πάντες εν όσοι, καθώς σύ, Πάτερ, εν εμή καγώ εν σύ. Είνα και αυτοί εν ημίν όσιν, είνα ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας. Καγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκαυτής, είνα όσιν εν, καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ εν αυτής και σύ εν εμή, είνα όσιν τετελειωμένη εις εν. Και είνα γινώσκει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσιν τη δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμι, ότι ηγάπησάς με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ, δίκαι, και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνουν, και ούτι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας. Και γνώρισα αυτής το όνομά σου, και γνωρίσω, ή να η αγάπη είναι η αγάπη σας με εν αυτής, ή καγώ εν αυτής. Τέλος του 17ου κεφαλαίου, Αθήνα, Μάρτιος του 2012. Κεφάλαιο 18. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής, πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Ταύτα λοιπόν Ιησούς εξήλθεν σύν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των Κεδρών, όπου είναι κήπος, ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητές αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τόπων, ότι πολλάκι συνήλθη και ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Όγον Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με ταφανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούσουν ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών, εξελθών είπεν αυτής, «Τι να ζητείτε?» Απεκρίθησαν αυτό, Ιησούν των Ναζωραίων, λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ είμαι. Ιστήκει δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών με ταυτόν, εώσουν είπεν αυτής ότι εγώ είμαι, απήλθον εις τα οπίσου και έπεσον χάμε. Πάλι ουν αυτούς επιρώτησε, τι να ζητείτε, ιδε είπον, Ιησούν των Ναζωραίων, απεκρίθη Ιησούς. Είπον ημίν ότι εγώ είμαι. Ιούν εμέ ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν. Ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμι ουκ απόλεσα εξ αυτόν ουδένα. Σίμων ουν Πέτρος έχων μάχηραν, ήλκησεν αυτήν και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων
και απέκοψαν αυτού το οτίον το δεξιόν. Είναι όνομα του δούλο Μάλχος. Είπενουν ο Ιησούς το Πέτρο, βάλε την μάχηραν εις την θήκην. Το ποτήριον ο δε δοκέμει ο πατήρ, ου μη πει αυτό. Ήουν σπήρα και ο χίλιαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και έβησαν αυτόν και απήγαγον προσάναν πρώτον. Ειν γάρ πενθερών του Καϊάφα, ο ειν αρχιερεύς του εν ιαυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας, ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης, ότι συμφέρει ένα άνθρωπον, απολέστε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός το αρχιερεί και συνεισήλθε το Ιησού στην αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ειστήκει προς τη θύρα έξω. Εξήλθεν ο μαθητής ο άλλος, ο ειν γνωστός το αρχιερεί και είπε τη θυρωρώ και εισήγαγε τον Πέτρο. Λέγειον οι παιδίσκοι η θυρωρός το Πέτρο, μη κι εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου. Λέγει εκείνος, ούκ ημί. Ειστήκησαν δε οι δούλοι και οι υπηρέτε ανθρακιάν πεποικώτες, ότι ψύχος είναι και θερμένον τον. Ειν δε με ταυτόν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ο ούν αρχιερεύς ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα εν συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται, και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν. Τι με επέρωτας. Ερώτησον τους ακυκώωτας, τι ελάλησα αυτής. Είδε, ούτι είδα συν αείπων εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόντος, εις των υπηρετών παρεστικός, έδω κεράπισμα το Ιησού υπόν, ούτως αποκρίνει το αρχιερεί. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Είδε καλός, τι με δέρεις. Απέστειλαν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέαν. Ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Είπον ουν αυτό. Μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή. Ινήσατο ουν εκείνος και είπεν ουκ ημί. Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως συγγενής ον ου απέκοψε Πέτρος το οτίον. Ουκ εγώ σε είδον εν το κήπο με ταυτού. Πάλιουν ειρνήσα το Πέτρος και ευθέως αλέκτον εφώνησεν. Άγουσιν ουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον. Ίνδε πρωί και αυτοί ουκ εισήλθον εις το πρετόριον ή να μη μιανθώσιν, αλλά ή να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθεν ουν ο Πιλάτος έξω προς αυτούς και είπε «Τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου» απεκρίθησαν και είπον αυτό «Η μη ειν ούτος κακοποιός, ούκαν σύ παρεδόκαμεν αυτόν» είπενούν αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμο ημών κρίνατε αυτόν» είπονούν αυτό οι Ιουδαίοι «Η μην ούκα ξέστην αποκτήνε ουδένα» είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθεί όν είπε σημαίνον ποιο θάνατο ήμελεν από θνίσκην. Εισήλθεν ούν εις το πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτό. «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων», απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. «Αφε αυτού συ τούτο λέγεις ή άλλη συ είπον περί εμού», απεκρίθη ο Πιλάτος. «Μη τι εγώ Ιουδαίος ημί, το έθνος, το σόν και οι αρχιερείς παρεδοκάσεν εμί. Τι επίησας», απεκρίθη Ιησούς. «Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Ή εκ του κόσμου τούτου ειν η βασιλεία η εμή, η υπηρέτε αν η εμή η γονίζοντο, ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νιέν δε η βασιλεία η εμή,
ουκ έστιν εντεύθεν. Είπεν ουν αυτό ο Πιλάτος, ουκουν βασιλεύς εσύ, απεκρίθη Ιησούς. Σύ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πάσο όν εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής, λέγει αυτό ο Πιλάτος. Τι εις την αληθεία, και τούτο υπόν πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής. Εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν, ή να ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα. Βούλες θεούν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Εκράβγαζαν ουν πάλιν πάντες λέγοντες. Μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν. Ειν δε ο Βαραβάς ληστής. Τέλος του 18ου κεφαλαίου, Αθήνα, Μάρτιος του 2012. Κεφάλαιο 19. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε. Και οι στρατιώτε, πλέξαντες στέφανον εξ αγαθών, επέθηκαν αυτού την κεφαλή και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθενούν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής «Είδε, άγω ημίν αυτόν έξω, ειν αγνώτε ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθενούν ο Ιησούς έξω φορών των αγκάθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής «Είδε ο άνθρωπος». Ότε ουν είδων αυτών οι αρχιερείς και οι υπηρέτε εκράβγαζαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», λέγει αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσετε. Εγώ γάρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον οφείλει αποθανήν ότι αυτόν Θεού Υιόν επίησεν». Ότε ουν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον των λόγων μάλλον εφοβήθη και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού «Πόθεν είσαι». Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος «Εμή ούλαλης, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι». Απεκρίθη Ιησούς «Ουκ είχες εξουσίαν ουδε μίαν κατ' εμού, ήμι ειν δεδομένον σοι άνθεν. Δια τούτο ο παραδειδούς με σοι μίζων αμαρτίαν έχει». Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν, οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες «Εάν τούτον απολύσεις, ουκ η φίλος του Κέσαρος». «Πάσο βασιλέα εαυτόν ποιόν, αντιλέγει το Κέσαρι». Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε όσοι έκτη, και λέγει της Ιουδαίης, «Είδε ο βασιλεύς ημών». Οι δε εκράβγασαν, «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τον βασιλέα ημών σταυρώσω». Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, «Ουκ έχομεν βασιλέα, ή μη Κέσαρα». Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον
και βαστάζων των σταυρών αυτού εξήλθεν εις το λεγόμενον κρανίον τόπον, ως λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν. Και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος, και έθηκεν επί του σταυρού, ειν δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ούν τον τίτλον πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ειν γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον ούν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφει ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε «Βασιλεύς ημί των Ιουδαίων». Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Ω γέγραφα, γέγραφα». Ιούν στρατιώτε ότι εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και επίησαν τέσσερα μέρη έκαστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα, ίνδε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθε η φαντός διόλου. Είπονούν προς αλλήλους, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού την ως έστε. Η να η γραφή πληρωθεί η λέγουσα, διεμερίσαντο τα ημάτια μου οι αυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον πλήρων. Ημένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν. Ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού, η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ούν ειδών την μητέρα και τον μαθητή παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού. Γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ειδού η μήτη σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ιδία. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει, διψώ. Σκεύωσουν έκητον όξους μεστών, οι δε πλήσαντες σπόγγων όξους και ίσοπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ο Θεούν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, τετέλεστε. Και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευήν, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεάγωσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθον οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό, επειδέ τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλ εις των στρατιωτών λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε. Και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδο. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ή να και εμείς πιστεύσετε. Εγένε το γάρ ταύτα ή να η γραφή πληρωθεί. Ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα ερώτησεν τον Πιλάτον Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού. Και επέτρεψαν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησού νυχτός το πρώτον, φέρον μείγμα Σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν. Έλαβον το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος
και εν το κήπο μνημείων κενών εν ο ουδέπο ουδή σε τέθη. Εκεί ούν για την Παρασκευή των Ιουδαίων ότι εγγύσιν το μνημείον έφηκαν τον Ιησούν. Τέλος του 19ου κεφαλαίου. Αθήνα, Απρίλιος του 2012. Κεφάλαιο 20. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Τη δε μια των Σαββάτων Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας αίτιουσης εις το μνημείον και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ον και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν ον εφήλει ο Ιησούς και λέγει αυτής. Ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμεν που έφηκαν αυτόν. Εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχο δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον. Και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάιον ο ίν επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ον εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσεν. Ουδέποβαρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήλθον ον πάλιν προς εαυτούς οι μαθητές. Μαρία δε ειστήκη προς το μνημείο, κλαίουσα έξω. Όσον έκλαιε, παρέκυψεν εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή, εκείνη, γίνε, τι κλαίεις, λέγει αυτής, ότι ήραν τον Κύριόν μου και ουκ είδα που έφηκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσα εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ουκ είδη ότι Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπρός εστί, λέγει αυτό, Κύριε, εσύ ευάστασας αυτόν, είπε μη πού έθηκας αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Μαρία. Στραφίσα εκείνη, λέγει αυτό, Ραβουνί, ο λέγεται, διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου άπτου, ούπο γαρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου. Πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή, απαγγέλουσα τις μαθητές ότι εώρα και τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτοί. Ούχισουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι για τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής, «Ειρήνη μην». Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, «Ειρήνη μην». Καθώς απέσταλ και με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την όν αφήτε τας αμαρτίας, αφιέντε αυτής.
αντινόν κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε είσαι εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκεν μετ' αυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον, ο δε είπεν αυτής. Εάν μη είδω εν τεσχεσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου στον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου στην πλευρά αυτού, ού μη πιστεύσω. Και μεθημέρας οκτώ πάλι ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπεν «Ειρήνη ημίν». Ήταν λέγει το Θωμά «Φέρε τον δάκτυλον σου, αδέ, και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλει στην πλευρά μου και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», λέγει αυτό ο Ιησούς, «ότι όρακας με πεπίστευκας, μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσταντες». Πολλά μεν ούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αούκ έστι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Τέλος του 20ου κεφαλαίου. Αθήνα, Απρίλιος του 2012. Κεφάλαιο 21ο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από τη Νέα Διαθήκη της Αγίας Γραφής. Πρώτη πατριαρχική έκδοση στα αρχαία ελληνικά. This LibriVox recording is in the public domain. Μετά ταύτα εφανέρωσαν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς στις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτής Σίμων Πέτρος, «Υπάγω αλιεύειν». Λέγουσιν αυτό, «Ερχόμεθα και εμείς συν σύ». Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή έπιασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αιγαλών, ου μεν τι είδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Λέγει ουν αυτής ο Ιησούς, «Παιδεία, μη τι προσφάγιον έχετε». Απεκρίθησαν αυτό, «Ου», ο δε είπεν αυτής, «Βάλετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυον και ευρύσετε». Έβαλον ουν και ου και τι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ευθυών. Λέγει ουν ο μαθητής, εκείνος ον ηγάπα ο Ιησούς, το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων ον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδυτήν διεζώσατο, ειν γάρ γυμνός. Και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιάριο ήλθον, ου γαρίνησαν μακράν από της γης, αλλά ως από πηχών διακοσίων. Σύνοντας το δίκτυον των νυχτιών, όσον απέβησαν εις τη γην, βλέπουσιν αφρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων, λέγει αυτής ο Ιησούς. Ενέγκατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης, μεστών νυχτιών μεγάλων, 153, και το σούτων όντων ούκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Δεύτε, αριστήσατε. Ουδίστε τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν, σήτης ή, ειδότες ότι ο Κύριος ευθύνει. Έρχεται νουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως.
Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού, εγερθείς εκ νεκρών. Ότε ουν ηρίστησαν, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς, «Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλέον τούτον?» Λέγει αυτό, «Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Βόσκε τα αρνία μου». Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, «Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με». Λέγει αυτό, «Ναι, Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Λέγει αυτό το τρίτον, «Σίμωνη Ιωνά, φιλείς με». Ελυπήθη ο Πέτρος, ότι είπαν αυτό το τρίτον, «Φιλείς με». Και είπεν αυτό, «Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». «Αμήν, αμήν, λέγω σύ, ότε εις νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει. Και είσαι όπου ου θέλεις». Τούτο δε είπε, σημαίνον ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό, ακολούθημε. Επιστραφής δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήν ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σε στήν ο παραδιδούσε». Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, «Κύριε, ούτως δε τι», λέγει αυτό ο Ιησούς, «εάν αυτόν θέλω μένει έως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημι». Εξήλθενούν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει. Και ούκ έπαιν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει. Αλ εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα. Και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστειλε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίς σε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Τέλος του 21ου κεφαλαίου. Αθήνα, Απρίλιος του 2012. Τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου.